γούνι του Λεβαδιακού και να καθαρίσουν. Προσπαθούν τώρα να βγουν μπροστά. Μια παλιά για τον Μητίδη. Το Μητίδη καλό, η μπάλα έξω. Να η καλή φάση για τον Λεβαδιακό στο 5. Εδώ και πάλι. Πήρε την μπάλα ο Μητίδης. Ένα κοντρόλ. Κατευθείαν. Το σούτ δεν ανησυχεί στο Μαυρομάτι. Αλλαγή παιχνιδιού είναι καλή για τον Λεβαδιακό μέσα στην περιοχή. Ο Μητίδης ζητάει την μπάλα. Η ατομική ενέργεια, το γύρισμα πάνω στο Διούδη του εκτελεστής. Καλοεκτελεσμένο είναι η κεφαλιά. Η μπάλα θα περάσει έξω, κεφαλιά από τον Μεχία. Δεν ανησυχεί ο Διούδης, ωστόσο πήρε την κεφαλιά εκεί. Πάμε, το λέει, το ξαναλέει. Δεν είναι όμως ευχαριστημένος. Κυρίως ανασταλτικά δηλαδή το πρόβλημά του. Θα δούμε την παλιά σε διακόπτω το γύρισμα. Ο Καρλίτος, εντυπωσιακή επέμβαση του Γκέκα, πρώτου Καρλίτος. Ωραία εδώ ο Παναθηναϊκός αναπτύχθηκε. Ήταν το γύρισμα από τον Αϊτόρ με τη μία. Η παλιά του Κουρμπέλη. Ο Αϊτόρ με τη μία καταπληκτικά πήγε να βρει συγκίνηση στον Καρλίτος. Ο Γκέκας όμως με εντυπωσιακή επέμβαση. Αν περνούσε η μπάλα εκεί για τον Καρλίτος, ο τελευταίος με το κεφάλι εκτός απροόπτου θα την έστελνε στα δίχτυα. Ναι, τον τραβάνε. Είναι η φάση καθαρή. Πέναλτι υπάρχει, σωστή απόφαση. Ο Τζιόρας ήταν αυτός ο οποίος τον τράβηξε. Συνεπώς ένα πέναλτι ανόητο, έτσι. Δηλαδή εκεί δεν έχεις λόγο. Και από τη στιγμή που και ο διαιτητής σου έχει πει, σου έχει κάνει παρατηρήσεις, να δούμε την εκτέλεση με τον Μακέντα και ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ανοίξει το σκορ στο 59. Εκτελεί ο Μακέντα 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Ωραία εκτέλεση από τον Ιταλό. Σε άλλη γωνία ο τερματοφύλακας. Σε άλλη γωνία το πέναλτι από τον Κίκο Μακέντα. 1-0. Εδώ και πάλι το πέναλτι. Πολύ καλή εκτέλεση. Ψηλά στη γωνία. Για το 1-0 του Παναθηναϊκού. Και να δούμε τώρα αν μετά τον γκολ του Τριφυλίου με πέναλτι θα γίνει πιο επιθετικός ο Παναθηναϊκός. Αν θα βγει πιο μπροστά. Τα χέρια δίνει στον Χατζηγιοβάνη. Γιοβάνης ανάμεσα σε δύο θα χάσει. Η σέντρα, το σουτ στην αγκαλιά του Διούδη από την προσπάθεια του Τζιόρα. Κλιαρό σουτ. Δεν είναι άλλες αλλαγές για τον Λεβαδιακό. Για αυτά τα τελευταία λεπτά βλέπετε την προηγούμενη φάση. Δεν ανησυχείς ο Διούδης. Ότι τώρα όπως φαίνεται από πάνω όλοι οι παίχτες του Παναθηναϊκού είναι στο δικό τους μισό. Καρλίτος μέσα στην περιοχή πέρα από τον Χατζηγιοβάνη. Ευκαιρία το γύρισμα του Καρλίτος έξω. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Είναι κόρνερ από μια ατομική ενέργεια του Χατζηγιοβάνη που έδωσε στον Καρλίτος. Ωραίο γύρισμα τελευταία στιγμή βλέπετε. Αυτή είναι ευκαιρία για το Παναθηναϊκό. Ωραία κίνηση του Χατζηγιοβάνη και η τρίπλα. Βγάζει και τη σέντρα καλή, περνάει μπάλα από όλους, ευκαιρία μεγάλη για τον Παναθηναϊκό, χάνεται και τώρα. Πρώτα από